Τουρκία διαδραματίζει στη λύση. Φιλοξενούμε στις τομές τον πολιτικό αναλυτή, τον Γιάννο Χαραλαμπίδη. Γιάννο, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Λοιπόν, κινητικότητα στο Κυπριακό ετοιμάζεται. Είναι έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γίνονται βήματα προς τα μπρος. Άλλαξε κάτι αυτή την περίοδο? Οι Τούρκοι λένε ότι κινούμαστε προς τη δική τους κατεύθυνση. Ο κύριος Τσαβούσογλου, τον ακούσατε όλοι, να λέει ότι οι Τουρκοκύπροι και όσοι επικοί θα πολιτογραφηθούν στην περίπτωση της λύσης θα εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, στις κυπρογενείς υποχρεώσεις. Ακούμε την κυβέρνηση πολύ ορθά να δηλώνει ικανοποίηση, ακόμη και να παναγυρίζει, και όλοι θα πρέπει να δηλώνουμε ικανοποίηση, για το γεγονός ότι υπάρχουν οι κυπρογενείς υποχρεώσεις στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Μα αυτές επαναλαμβάνονται συνεχώς χωρίς να εφαρμόζονται στην ουσία. Ωραία, πολύ ωραία. Τι λέει η βασική κυπρογενής υποχρέωση? Είναι η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου που καθιστά σαφές ότι η Τουρκία θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ είμαστε σε μια διαδικασία συνομιλιών που η στρατηγική της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν οδηγεί στην αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά οδηγεί στην αναγνώριση του υφιστάμενου ψευδοκράτους ως ισότιμου τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Και μάλιστα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου. Δηλαδή, ότι θα υπάρχει ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, δικαίωμα εργασίας, αλλά δεν θα υπάρχει το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εάν δεν έχει ένας Ελληνοκύπριος το δικαίωμα της ψήφου στο Βορρά, θα έχει καθεστώς το ίδιο που έχει ο Μιλόν στο Βέλγιο. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Βέλγιο, ως Ευρωπαίος πολίτης, δικαιούμαι να έχω δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές, δικαιούμαι να έχω δικαίωμα ψήφου στις κοινοτικές εκλογές, δικαιούμαι να έχω εργασία, να διακινούμαι ελεύθερα, αλλά δεν έχω δικαίωμα ψήφου. Σημαίνει ότι το Βέλγιο δεν είναι η πατρίδα μου, διότι το δικαίωμα της ψήφου είναι αθύπαρκτο μαζί με την πατρίδα. Τα κατεχόμενα που θα μετατραπούσε σε τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος δεν θα είναι η πατρίδα μου εάν δεν έχω δικαίωμα ψήφου. Προσέξτε τώρα. Με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, και εδώ είναι που οι Τούρκοι λένε την αλήθεια, έτσι, εάν οι Ελληνοκύπροι έχουν δικαίωμα ψήφου, mm-hmm, ως πλειοψηφία, θα κυβερνούν και τον Νότο και τον Βορρά. Άρα, για να μην μπορούν οι Ελληνοκύπροι να κυβερνούν τον Βορρά, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Και ρωτώ, ο Βορράς θα είναι πατρίδα μας ή θα είναι ένα ξένο κράτος? Άρα αυτό που λες, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι ότι την επομένη της λύσης αυτό που θα γίνει είναι ότι εμείς θα αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος και σε καμία περίπτωση η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τίποτα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα χωριστεί σε δύο συνιστόντα ίσου καθεστώτος κρατήδια και θα επέλθει η παρθενογένεση. Να σας πω και γιατί. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία με βάση το Σύνταγμα της Ζυρίχης είναι ενιαίο κράτος. Από το 0,0 και ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, όταν θα υπογραφεί η λύση, θα σταματήσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ενιαίο κράτος και θα αποτελείται από δύο συνιστόντα κράτη. Ερώτημα. Εάν στο ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου και μετά η Τουρκία ή οι Τουρκοκύπροι πούν ότι εμείς διαφωνούμε, θα μπορεί να επανέλθει η Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι συνέχεια, στο καθεστώς του ενιαίου κράτους? Όχι. Άρα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι αυτή η λύση θα είναι η οποία προωθείται πρωτογενές δίκαιο, διαλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και αντικαθίσταται από δύο συνιστόντα κράτη. Αυτό το απορρίπτει πάντως ο Πρόεδρος με τη δικαιολογία ότι δεν θα υπάρξει νέα αίτηση προς Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη. Αυτά είναι για τους αφελείς. Ο Πρόεδρος είναι πολύ καλός νομομαθής, mm-hmm, και γνωρίζει πολύ καλά ότι ούτε η Σοβιετική Ένωση ούτε η Ρωσία ξανά έκανε αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή στο Ηνωμένα Έθνη ή οπουδήποτε αλλού για να είναι κράτος μέλος. Αλλά η Σοβιετική Ένωση, σας ρωτώ, υπάρχει ή όχι? Η Σερβία. Υπάρχει η Ιουγκοσλαβία? Όχι. Υπάρχουν τα διάφορα κράτη τα οποία έχουν απομείνει από τη Ιουγκοσλαβία. Η Τσεχοσλοβακία. Υπάρχει η Τσεχοσλοβακία, κλασικό παράδειγμα που μπορεί να συσχετιστεί με την Κύπρο. Υπάρχει η Σλοβακία και η Τσεχία. Άρα αυτά κατανοώ ότι ο Πρόεδρος, όπως και ο κύριος Έιντα, έχουν μια φιλοσοφία η οποία είναι σεβαστή και προωθούν μια λύση. Μάλιστα. Και θα προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα. Και εμείς προβάλλουμε κάποια άλλα επιχειρήματα προκειμένου να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για να ξέρει
τι κάνει. Και ξέρετε τι φοβούμαι, ότι... Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, είτε ναι, είτε όχι είναι, το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Διότι αν είναι ναι, διαλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αν είναι όχι πάλι, θα μας πούν είτε πριν είτε μετά ότι θα αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Γι' αυτό και κλείνω με αυτό το ερώτημα. Και ρωτήστε όσους υποστηρίζουν τη λύση. Είναι έτοιμοι να δεσμευθούν ενώπιον του λαού ότι δεν θα τον απειλήσουν ή δεν θα τον εκβιάσουν με το δίλημα ή λες ναι στη λύση ή επέρχεται διχοτόμηση, και θα είναι έτοιμοι μετά τη λύση να βγουν μπροστά στη διεθνή κοινότητα, διότι αυτοί θα φέρουν τη λύση, να πούν ότι εμείς εσφάλαμε ή εμείς τα έκαναμε θάλασσα και δεν φταίει ο λαός. Μάλιστα. Από τώρα, έτσι, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Λοιπόν, κατανοητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες απόψεις. Εμείς αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων στη Ρωσία επιθυμεί πλειοψηφία των Κυπρίων. 4 στους 10 μάλιστα θέλουν ακόμα και παραχώρηση στρατιωτικής βάσης. Όλα τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Κυριακάτικης σημερινής.